καλησπέρα σας από το κλειστό της Κεσαριανής. Έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα στους LA Clippers και τους Hoop Fellas, 7η αγωνιστική της Atlas League 2 στην Περιφέρεια East. Ήδη έχουμε το πρώτο καλάθι που πετυχαίνουν οι Clippers με τον Νικολαίδη. 2-0 προηγούνται. Οι Clippers, οι οποίοι είναι στο 2-4 το ρεκόρ τους, που φέλας είναι χωρίς νίκη, στο 0-6. Και είναι τώρα στην επίδεση οι φιλοξενούμενοι με ένα τρίποντο το οποίο είναι άστοχο από τον Κελέτσι. Οι LA Clippers στην επίδεση. Ο Νικολαίδης γυρίζει τώρα η μπάλα. Έχουμε το φλότερ και το καλάθι από τον Γραμματικόπουλο. Όχι, λίγο περίεργη γραμματοσυρά. Και μας μέρες είναι το 9 ώρα αυτό, Γιάννης δηλαδή. Πέτυχε το καλάθι. 4-0 προηγούνται οι LA Clippers. Αυτό ήταν η κουπέλα, οπότε οι Clippers ξανά στην επίθεση. Ο Νικολαίδης πήρε την μπάλα σε καλή θέση, αυτό ήξε. Οι κουπέλας μαζεύουν γενικά. Και τώρα στην επίθεση με τον Κελέτσι. Ψάχνει εδώ ένα συμπαίκτη, θα δώσει τελικά στον Δαμόπουλο. Και τώρα ο Αργυριάδης, ο Βασίλης Αργυριάδης με το 7. Γιατί είναι δύο αδέρφια πρέπει να πούμε. Με το 2 είναι και ο Παρασκευάς Αργυριάδης. Και οι δύο είναι στην βασική πεντάδα. Ελεύθερο εδώ το σούτ από τη βολή. Είναι άστοχο από τον Σκιαμπάνη. Στην επίθεση τώρα η Κουπέλας. Έξω η μπάλα. Γυρίζει με δεξί χούκα στο χ ο Βασίλης Αργυριάδης με το νούμερο 7. Και λέει Clippers τώρα είναι στην επίθεση. Τώρα το Γιάννης παίρνει την μπάλα εδώ στο τρίποντο, στο πλάι. Έχουμε το mid-range ελεύθερο. Άστοχο είναι από τον Μεσεδάκη. Είχαμε όμως το τρίπλο του Νικολαίδη. Εδώ έχουμε λάθος πάσα. Εκλέψιμο που κάνουν οι Hoop Fellas με τον Δαμόπουλο. Άστοχο το σούτερ με αξί για τους Hoop Fellas. Το έχασε ο Παρασκευάς Αργυριάδης. Το είπα τελικά. Στην επίδυση τώρα η ομάδα των LA Clippers. Ο Νικολαίδης θα το σκεφτεί λίγο, θα πάρει το τρίποντο και ευστοχή. Δικαιώνεται για την επιλογή του. 5 η πόντη του και το σκορ γίνεται 7-0 υπέρ των LA Clippers. Βγαίνει άμυνα. Το νέο rebound επιθετικό από τη μεριά των Hoop Fellas. Κλέψιμο. Οι Clippers τρέχουν τον διαδρόμο, όμως είναι δυνατή πάσα. Ο Ραφτογιάννης δεν μπορεί να συγκρατήσει, λογικό. Και τώρα η Hoop Fellas τον παρουσία από τον πρώτο καλάθι, δεν τα καταφέρνει ο Κελέτσης. Μέσα η προσπάθεια, έχουμε κερδισμένο φάουλ. Ο Ραφτογιάννης το κερδίζει. Άστοχη η πρώτη βολή. Δικαίωμα για μία ακόμα. Αυτή τη φορά είναι έτσι και time out.
Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι και πάλι. Στην επίθεση είναι η Χουκφέλας. Ο Δαμόπουλος έδωσε κοντά στο καλάθι στον Παρασκευάρη Γυριάδη που αστόχησε. Πήρα το rebound οι Clippers με τον Νικολαίδη και τώρα ο Ραστογιάννης θα πάρει το τρίπο, αφού το δώσαν εκεί, αστόχησε. Το rebound είναι για τους Χουκφέλας από τον Βασίλη Αργυριάδη. Πάει μέχρι μέσα ο Νταμπασιάν, έδωσε την πάσα τελικά και έδωσε το φάουλ ο Παρασκευάς Αργυριάδης που θα πάει στη γραμμή των βολών. Έξω στην πρώτη βολή ο πρώτος πόντος των Χουκφέλας στο παιχνίδι. Η δεύτερη είναι άστοχη, 8-1 λοιπόν σκορ. Και τώρα οι Clippers στην επίθεση. Φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Τσιαμπάνη. Τελικά πήρε το σουτ συνέχεια με το νούμερο 1 ο Μεσεδάκης και τα κατάφερε. Ελεύθερο εδώ το σουτ τριών πόντων. Είναι άστοχο από τον Παρασκευά Αργυριάδη. Η LA Clippers είναι στην επίθεση. Έξω η μπάλα. Προσπίση μέχρι μέσα με ταμπλό. Ήταν ωραία προσπάθεια του Γραμματικόπουλου. Θα πετύχει το πρώτο του καλάθι. 10-1 το σκορ υπέρ των LA Clippers. Παρασκευάς Αργυριάδης τώρα έδωσε και τον Δαμόπουλο, ο Νταμπασιάν. Τρίποντο ελεύθερο από τον Δαμόπουλο την κίνηση, το χάσε. Το rebound το πήρε ο Σκιαμπάνης. Έξω η μπάλα. Γυρίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι, ελεύθερο το σούτ των πόντων, είναι μέσα από τον Μεσεδάκη. 13-1, διψήφια διαφορά για τους LA Clippers. Η Χουκφέλας τώρα είναι στην επίθεση. Ο Νταμπασιάν θα πάρει το mid-range από το πλάι, αστόχησε. Ο Σιαμπάνης βάζει στο rebound. Και η Χουκφέλας, οι Clippers στην επίθεση. Ο Νικολαίδης βγάζει την μπάλα έξω, έχουμε τρίποντο. Μέσα και αυτό από το Μεσεδάκη. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. 16-1 υπέρ των LA Clippers. Γιατί φτάνουν πολύ γρήγορα στο 15. Εδώ η μπάλα στο πλάι. Έγινε προσπάθεια για καλάθι. Δεν τα καταφέρνει ο Βασίλης Αργυριάδης με το ταμπλό. Ένα φλότερ εδώ, το οποίο είναι άστοχο από τον Γραμματικόπουλο. Έκανε κεφάλι συνέχεια ο Νικολαίδης. Η επίθεση τώρα είναι για το Χουκφέλα, θα ξεκινήσουμε μια καινούργια προσπάθεια. Επανέφερο και λέξεις για τον Δαμόπουλο. Ο Νταμπασιάν γυρίζει την μπάλα και Αλέξης παίρνει το σκριν. Στο πλάι, το mid-range με ταμπλό. Άστοχο επιθετικό με ένα rebound ο Νταμπασιάν, άστοχος και αυτός. Ο Νικολαίδης μάζεψε. Πάει μέχρι μέσα και γυρίζει τελικά το foul. Με το νούμερο 9 των Clippers, ο Ραφτογιάννης. Θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Πρώτη βολή είναι μέσα. 4 πόντι του. 17-1 σκορ. Μέσα και η δεύτερη. Φτάνει στους 5 πόντους. 18-1 το
σκορ. Ύστερα από σχεδόν 8 λεπτά παιχνιδιού. Κάνει εδώ μια ωραία προσπάθεια και περισσότερο καλά ο Παρασκευάς Αργυριάδη. Τρεις υπόλοιποι του. Πήρε δηλαδή και τους τρεις πόντους της ομάδας του. Παίρνει εδώ το σουτ, το δίποντο για το σουτ ο Νταβελάκης που πέρασε το παιχνίδι, αυτό ήξερε, αλλά η μπάλα παίρνει την κατοχή στο σλίπερ. Κλέψουμε όταν και λέει πάνω από αυτά. Και δείτε φέλα και δείτε την κατοχή. Ο Νταβασιάν μέχρι μέσα, αυτό ήξερε. Εξαιρετικό rebound, ούτε αυτό θα μπει από τον Βασίλη Αργυριάδη. Μέχρι μέσα θα δεχτεί την τάπα ο Νταβελάκης. Και ο Νικολάηδης τώρα έχουμε την επαναφορά, τη βασική γραμμή για τους Clippers. Με Σταδάκης. Φέρει ξανά την μπάλα, τρίποντο, αστοχή. Ο Νταμπασιάν και δίδει την κατοχή. Πάει μέχρι μέσα, ο Τζάπα. Κάθε με σκεδάκι. Πάνε αφορά τη βασική γραμμή για τους Κουπφέλλας. Ο Νταμπασιάν αναφέρει. Τώρα βλέπουμε το νούμερο 1, τον Μπέλβα που πέρασε για πρώτη φορά. Όπως και με το 11 που έρχεται να δώσει το screen, ο Νάσης. Ο Νάσης παίρνει το σπουδαιό, αστοχή. Μάζεψε ο Μεσεδάκης. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ και καλά με ένα από το λεάτ. Το πετυχαίνει ο Κατσαρός. Το πρώτο του καλά στην παιχνίδι. Το σκορ γίνεται 23 υπέρ των LA Clippers. Θα εκτελέσει και τη βολή. Μέσα. Τρίτη πόντι του Κατσαρού. 21-3. Και έχω που πέλα τώρα. Με σύνδεση. Έχουμε καλά τη μεταμπλό. Το παιχνίδι ο Παρασκευάς Αργυριάδης και πάλι. Έχει και τους 5 πόντους της ομάδας του. 21-5 μείωσαν τους Κουπέλλας. Θα πάει προς τα μέσα. Ο Ραστογιάννης και η καλοχή παραμένει για τους Ελισίπες. 17 δευτερόλεπτα ακόμα για το λες του περίοδου. Ο Νικολάηδης έξω στο τρίποντο. Θα δώσει για τον Μεσεδάκη. 5, 4, και έχουμε τρίποντο, άστοχο, 1, τελείωσε η πρώτη περίοδο, 21-5 το σκορ υπέρ των LA Clippers. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι το παιχνίδι, μακρινό, το δύσκολο πατούσε δηλαδή, αστόχησε όμως, ο Μεσεδάκη. Κουπέλλας στην επίθεση, προσπίση, έχουμε βήματα. Βήματα με τα οποία χρεώθηκε ο Νάσης με το νούμερο 11. Η LA Clippers τώρα είναι στην επίθεση με τον Γραμματικόπουλο, Νταβελάκη. Μπήκε με τον Μπήκε ο Κυπαράκης, κόσμος στην πάσα. Τελικά το τρίποντο είναι άστοχο. Γραμματικόπουλο. Ελεύθερο το σούτ για 3 με ταμπλό. Είναι άστοχο από τον Παρασκευά Αργυριάδη. Η LA Clippers στην επίθεση. Νταβελάκης. Δέχεται την πίεση από τον Φαν. Κοντά στο καλάθι.
πριν έρθει και μόνο δύο έξι, πρέπει να πάρει, θα γίνει το τρίποντο και είναι άστοχο από το γραμματικό που λέω σώσο, η κατοχή περνάει στο σκουπέλα και η επαναφορά είναι από τον Φανκ για τον Μπέλμπα και από εκεί και τον Ζαχαρία που πέρασε το παιχνίδι, το 13. Εδώ είναι ο Νάσης, το καλάθι, προσποιείται, δεν τα κατάφερε, προσπάθησε τον ίδιο, δεν είχε προσπάθεια, δεν πήγε στο καλάθι, θα πάρει όμως τον φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άστοχο, άστοχη η πρώτη βολή. Από τον Νάστη έχει δικαίωμα για μια ακόμα. Αυτή τη φορά είναι εύστοχος. Πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο. 21-6. Μειώνει το κουφέλα. Έχουμε το τριών πόντων το οποίο είναι άστοχο από τον Μεσεδάκη για τους LA Clippers, μάζει στο rebound ο Νάσης για τους Κουφέλας που είναι τώρα στην επίθεση. Προσπάθεια με τα μπλου είναι άστοχο, με goal bound και καλάθι από τον Παρασκευά Αργυριάδη που έχει φτάσει στους 7 πόντους και είναι ο μοναδικός που εκτιμής ουσιαστικά που βρίσκει τον δρόμο στο καλάθι για τους Κουφέλας. Μείωσε σε 21-8. Η Έλλη Σλίπερ τώρα στην επίθεση. Μπαλάσε στον Κυπαράκη. Παίρνει το screen. Δεν είναι επίθεση, δεν είναι σούταρε. Έτσι βγαίνει η άμυνα για τους Κουφέλας. Έχουμε και αλλαγή, βγαίνει ο Νάσης για τους Κουφέλας. Επιστρέφει ο Βασίλης Αργυριάδης. Ο Μπέλμπα τώρα για τον Φανκ. Ο Ζαχαρίας πάει προς τα μέσα. Και έχουμε φάουλ με το οποίο φερώνεται ο Γραμματικόπουλος. Οι Κουφέλας θα κάνουν την επαναφορά την βασική γραμμή. Με τον Παρασκευά Αργυριάδη. Να βρει τον Φανκ. Από εκεί στον Ζαχαρία. Έχει το Φανκ. Βγάζει στον Παρασκευά Αργυριάδη. Το turn around jumper δεν είναι καλό. Αστοχή. Μάζεσαι ο Γραμματικόπουλος. Μέχρι μέσα θα πάει ο Κατσαρός. Δεν τα κατάφερε. Μάζεσαι το rebound. Την μπάλα δίνει από χέρα του Κυπαράκη. Εκτός παρκέ. Και ο Κουφέλας κερδίζει την κατοχή. Τον Μπέλμπα να βρίσκει τον Ζαχαρία τώρα και να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Φάουλ που γίνεται από τον Γιπαράκη πάνω στον Μπέλμπα. Παναφορά από το πλάι. Δεν έχουμε και αλλαγή. Για τους Κουφέλας βγήκε ο Παρασκευάς Αργυριάδης, επέστρεψε ο Κελέτσης. Ο Μπέλμπαν τώρα θα κερδίσει το φάουλ με το σώμα από τον Τζαβελάκη. 4 ατομαδικά φάουλ για τους LA Clippers. Στο επόμενο θα βάλανε βολές οι Κουφέλας. Εδώ το τρίποντα τον Μπέλμπα δεν του έκανε το χατήρι μπάλα. Το θεϊκό υπαντούμος θα τον Βασίλη Αργυριάδη. Ανά ο Μπέλμπα. Το πλάι για τον Φανκ. Ο Βασίλης Αργυριάδης πάει από στάρι. Και έδειξε το φάουλ. Φάουλ με το οποίο χρόνο το Κατσαρός. Δικαίωμα για δύο βολές. Τον Βασίλη Αργυριάδη. Αστοχή στην πρώτη, δικαίωμα για μία ακόμα από τη γραμμή της φιλανθρωπίας.
έξω και αυτή. Το rebound το μάθησε το Μεσεντάκι για τους LA Clippers. Μέχρι μέσα ο Γραμματικόπουλος, ωραία προσπάθεια. Δεύτερο καλεπτυγίνει, 4 η πόντη του, 23, 8, το σκορ. Και τώρα έχουν φέλα στην επίθεση. Είναι λάθος όμως και το κλέψιμο το Μεσεδάκι. Πάρα πάει πλάι, προσποίηση, μέχρι μέσα, όχι. Κατά την κατοχή τελικά οι LA Clippers. Τρίποντα από το Μεσεδάκι, αστοχή. Το rebound είναι για τους Hoop Fellas. Ο Πύρος Ζαχαρίας και τώρα ο Κελέχης. Στο πλάι. Ξανά ο Κελέχης τώρα για τον Μπέλβα. Ο Φανκ, αστοχή η μπάλα τελικά. Κρατάνε, κρατάνε λοιπόν οι Κορφέλλας και λένε λύση, τραφτάρει ο Φαν. Έλα κατάφερε και με φάουλ κερδίζει ο Μεσεδάκης τον LA Clippers. Πάνω από ένα απ' έξω για τους LA Clippers. Ο Μεσεδάκης. Ωραίο το πήγε ολόκληρο καθαρό. Δεν τα καταφέρει να συνεχίσει. Πήρε το rebound για τους Κουφέλλας ο Κελέτσης. Ο Φανκ τρέχει. Παραφέρει στο Μπέλμπα. Θα κερδίσει ο φάουλ. Φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Γραμματικόπουλος. Έχουμε πολλές αλλαγές για τους LA Clippers. Ουσιαστικά βγήκαν όλοι. Έμεινε μόνο ο Γιπαράκης από αυτούς που παίζανε τώρα. Μπήκε ο Γιωργιάδης με το 22. Ο Νικολαίδης με το 29. Ο Ραφτογιάννης με το 9 επέστρεψε. Επέστρεψε και ο Σιαμπάνης με το 34. Ο Μπέλβας στόξε στην βολή. Στην δεύτερη. Ο πρώτος πόντος ήταν. 23-9 είναι το σκορ πλέον. Έχει μειώσει η ομάδα των Κουκέλλας. Ελεύθερος τελείωσε ο Ζαχαρίας. Θα πάρει το τρίποντο. Φοχή. Μάχη το rebound θα το πάρει ο Γιπαράκης. Θα ψάξει τον Ραφτογιάννη. Θα πάρει το δεξί διάδρομο, πολύ ωραία προσπάθεια. Καλάθι. Εκτάει πόντι από τον Ραφτογιάννη. 25-9 το σκορ. Και τον LA Clippers. Επίσης τώρα η Hoop Fellas με τον Φαν να παίρνει το jump shoot και θα ευθοχεί πρώτο του καλάθι το παιχνίδι, 25-11 το σκορ, μείωσαν οι Hoop Fellas. Τώρα στο Γιάννης δίνει για τον Γεωργιάδη. Έχει τα βλώσεις και τώρα, ο Γιάννης περνάει. Φάουλ. Μπάλα πάει στο Σιαμπάνι που θα πάει με, κοντά με ταμπλό, θα στοχίσει. Ο Κελέτσις μάζεψε. Ο Μπέλβας. Πάσα για τον Ζαχαρία, από εκεί για τον Βασίλη Αργυριάζη. Έδωσε την πάση στον Κελέτσι που αστόχισε. Ο Σιαμπάνις πήρε το rebound για τους LA Clippers.
Μπάλα έξω στον Νικολάηδη. Θα δώσει τον Γεωργιάδη από κοντά. Βέρα γραφή. Ο Φάνκ μάζεψε. Ο Μπέλπας τώρα. Καθαρίας. Για τον Κελέτσι. Θα μπούμε σε λίγο τώρα στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου χρόνου. Αυτό έχει ξεκινάσει ο Καθαρίας. Πήρε το ψυχικό πάνω του ο Βασίλης Αγγελιάδης. Πάει εδώ ανάμεσα σε δύο ψηλούς, αστοχή. Το ριμπάουντ είναι από τον Γεωργιάδη. Η Έλλη Στρίπερ στην επίθεση. Ο Γεωργιάδης για τον Νικολάηδη λίγο δυνατά. Δεν θα αφήνει να την κρατήσει για την ομάδα του. Το φαν για τους Χουπ Φέλλας. Ελεύθερος ο Μπέλμπας. Θα πάρει το σουτ τριών πόντων αστοχή. Μάζεψε ο Σιαμπάνης. Και η Έλλη Στρίπερς είναι και πάλι στην επίθεση. Περνάει εδώ. Δεν μετά το καλάθι. Τον δείχνει ο διαιτητής. Ο Ραφτογιάννης το κέρδισε στο ξεκίνημα πριν γυρίσει τη δουλειά του προσπάθεια για να το καλάθι. Όπως έλεξαν οι διαιτητές. Ο Νικολάηδης τώρα θα κάνει μια επαναφορά. Τώρα θα ξεκινήσει ο Ραφτογιάννης. Θα πάρει το τρίποντο, όχι είναι airball. Θα το δείτε κάτι στις Χουπ Φέλλας. Τον Μπέλμπα. Το πλάι μπάλα στον Κελέτσι, παίρνει το mid-range, θα το πλάι, θα ευθετήσει. Το πρώτο του καλά στο παιχνίδι. Μείωσε σε 25-13 η ομάδα των Χουπ Φέλλας. Απομένουν 50 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου χρόνου. Ο Ραφτογιάννης ανάμεσα σε όλους. Πήγε μέχρι μέσα. Goal foul. 27-13. 9 υπόλοιπη του Ραφτογιάννη. Αστοχή στη βολή. Τελικά ο Κελέτσης κερδίζει το rebound από τα χέρια του Βασίλη Αγγελιάδη με την μπάλα. 35 δευτερόλεπτα για το φινάλε του χρόνου. Φαν τώρα. Θα δώσει τον Βασίλη Αγγελιάδη ανάμεσα σε σπρόξιμο έχει δείξει ο διαιτητής. Από τον Σιαμπάνη. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές έτσι. Τώρα είναι η πρώτη βολή από τον Βασίλη Αγγελιάδη, είναι εύστοχη, ο πρώτος του πόντος. Μείωσε σε 27-14, άστοχη η δεύτερη. Οι Έλληνες Τύπερες έχουν το δικαίωμα να εξαντλήσουν όλη την επίθεση. Ο Γιπαράκης τώρα. Βρίσκει τον Σιαμπάνη, κοντά στο καλάθι αυτός με ταμπλό, αστοχή. Το ριμπάουντ έχουν και λέξει. 6, 5, κλέψιμο. Όχι, δεν το λέω πλέον ο Ραφτογιάννης. Έχουν μείνει 4 δευτερόλεπτα για το τέλος του χρόνου. Και η επίθεση για τους Χουπ Φέλλας. Για να δούμε τον Ζαχαρία που ετοιμάζεται να επαναφέρει. Φαν, για 3, ο Κελέτσης. Άστοχος, το ριμπάουντ και τέλος. 27-14 μπροστά οι Λίπερς. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο με τους Χουπ Φέλλας, να το πούμε, στην πρώτη επίδεσή του με τον Πόντα Μπασιάν. Οι Έλλης Λίπερς είναι τώρα στην επίθεση, έχουμε το τρίποντο άστοχο από τον Μεσεδάκη. Το επιθετικό ριμπάουντ όμως το πήρε Τζαβελάκης. Τελικά ο Νικολάηδης είναι αυτός που θα σκοράρει το τρίποντο. 8 η πόντη του. Το σκορ γίνεται 30-14 με τον LA Slippers. Το καλάθι του μαζί από τον Νάση για τους Χουπ Φέλλας.
τρεις οι πόδι του, 30-16 μείωσαν οι Χουπέλλας. Οι LA Slippers τώρα στην επίθεση, με τον Ραφτογιάννη να δίνει την πάσα, όπως κάνει λάθος ο Μεσοδάκη. Πέλη παχτώνει ο Χουπέλλας. Και ελέγχεις τώρα θα προσποιηθεί, θα πάρει το σύντρα από το έξω συμβολής και είναι εύστοχος. Τέσσερις πούτι και ελέγχει, μείωσαν οι Χουπέλλας σε 30-18 και τώρα ο Ραφτογιάννης για τους Clippers, το πλάι μπάλα, προσποιήσει ο Νικολάηδης και πάλι ένα ακόμα τρίποντο. Ο Νικολάηδης εξοχίσε για τρίτη φορά σε σούτριο πόντο στο αποκλεισμένο παιχνίδι. Έχει 11 πόντους και 33-18 το σκορ. Ο Νάσης τώρα για τον Μπέλβα. Ο Μπέλβας κλείνεται, μάχη για την κατοχή και έχουμε με τον Γεωργιάδη να παρεμβαίνει και να κερδίζει την κατοχή για τους LA Clippers. Είναι επίσης τώρα οι παιδούχοι με τον Ραφτογιάννη. Ο Κολέδης μέσα μέσα βλέπει τον μπλοκ από τον Νάση. Ο Μπέλμπας. Φάουλ που κάνει ο Ραφτογιάννη. Είναι επίθεση ο Μπέλμπας τώρα για τους Χουπέλλας. Ο Κελέτσης. Ο Νταμπασιάν για τον Νάση. Κλείνεται. Κρατάει την μπάλα. Το πλάι τελικά. Μπέλμπας. Νάση. Τα σουτάρει για τρεις. Αμυλό πολύ. Έρμπολ. Μάζεψε ο Γεωργιάδης. Ραφτογιάννης ο Αρχίτης. Γεωργιάδης μέχρι μέσα. Το καλάθι. Ωραία εκδήλωση συνδυασμού για τους LA Clippers, οι δύο υπόλοι του. Το σκορ γίνεται 35-18 υπέρ των LA Clippers. Νάση. Πάσα για τον Παρασκευά Αργυριάδη, ξανά ο Νάση. Χαμηλή πάσα, ο Κελέτσης κρατάει παρόλα αυτά. Δύσκολη προσπάθεια, βγαίνει από τον Μεσεδάκη. Κατοχή για τους LA Clippers. Ο Ραφτογιάννης κλείνεται, πλάζει μπάλα έξω. Νικολαίδης, ωραία συνεργασία και το καλό από τον Γεωργιάδη. Τέσσερις από τον Γεωργιάδη, δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. 37-18 το σκορ. Και η Χουπέλλα στην επίθεση με τον Μπέλμπα. Βγάζει την μπαλάκι στον Παρασκευά. Αργυριάδη με τα χρήματα. Και η κατοχή πέρα και πάλι στους LA Clippers. Στη θέση του Νάση πέρασε ο Βασίλης Αργυριάδης για τους Χουπέλλα. Οι LA Clippers είναι στην επίθεση με τον Ραφτογιάννη και τον Μεσεδάκη. Νικολάηδης θα πάρει το τρίποντο, άσκοπος αυτή τη φορά. Το λοιπόν το μαζί του και έτσι. Θα δώσει για τον Βασίλη Αργυριάδη, θα κάνει λάθος όμως. Ο Νικολάηδης κρατάει την μπάλα. Πήγε να κάνει μαγική πάσα. Ήταν όλοι να βλέπει ο Ραφτογιάννης. Έκλειψε τον Ταμπαρτιάν. Παρασκευάς Αργυριάδης, Λέβαιο Νικολαίδης, πάσα αρτημιασμού, ο Γεωργιάδης μέχρι μέσα, Ανάση, 39-18, 6 από τον Γεωργιάδη και time out. Ξεκίνησε το παιχνίδι το πάλι μετά από το time out. Οι Χουπέλλας είναι στην επίθεση.
Λέει το, ο Βασίλης Αργυριάδης, έδωσε τον Παρασκευά Αργυριάδη, πάρα λίγο το πλέψιμο, κρατάνε την μπάλα η Χουπφέλλας, από το πλάι το mid-range άστοχο. Άστοχος ήταν ο Δαμόπουλος. Και τώρα οι LA Sleepers θα πετύχουν ένα καλάθι με τον Μεσεδάκη, να φτάσουν στους 8 πόντους. 41-18. Μεγαλώνει το προβάδισμα για τους υπερδούχους, οι οποίοι έχουν κυριαρχήσει οι νέες προφανές στο δεύτερο μήχρονο, ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από τον πρώτο. Ένα ακόμα κλέψιμο για τους υπερδούχους. Καβελάκης μέχρι μέσα, Γεωργιάδης παίρνει το δίποντο αστοχή από την ύψος της βολής. Ο Μπέλβας περνάει, προχωράει. Δεν βρήκε κάποιον ευθυνδιασμό. Εδώ είναι ο Βασίλης Αργυριάδης. Ένα κάτω δεξί που θα κόψει ο Νικολαίδης. Πολύ καλή άμυνα. Θα πάρει την μπάλα ο Νικολαίδης. Θα βγάλει έξω το μέρα στο Γιάννη. Το τρίποντα του Νικολαίδη είναι εύστοχο. Φτάνει στους 14 πόντους. 44-18. Διαφορά μεγαλώνει. Άστοχο το δεύτερο τρίποντο από τον Δαμόπουλο. Επιθετικό ρυμπάνο από τον Κουφέλλα. Τα βαθιά είναι κάτι που ήθελα, έχουμε βήματα. Και οι LA Sleepers βγάζουν και αυτή την άμυνα. Είναι επίδες λοιπόν οι υπερδούχοι με τον Μεσεδάκη να δίνει τον Νικολαίδη. Ένα ακόμα τρίποντο, αυτή η φορά χαμηλό. Εξαιρετικό rebound, άστοχος όμως ο Γεωργιάδης. Ο Νταβασιάν τώρα είναι επίθεση. Έχουμε το τρίποντο από τον Μπέλβα. Είναι άστοχο το rebound από τον Σιαμάνη. Τρέχει ο Γραμματικόπουλος, τελικά θα πάρει το mid-range από πλάι αυτή. Την μπάλα βγαίνει από τα χέρια του ο Νταμπασιάν εκτός παρκέ. Έξω μπάλα παρέμβαση. Τελικά μπάλα φτάνει στα χέρια του Γραμματικού Κουλού. Πήγε μέχρι μέσα και έχουν μπάλα από τον Νταμπασιάν. Από το βασική γραμμή παραφορά. Γκολ φάουλ ο Νικολαίδης. Το φάουλ είναι από τον Βασίλη Αργυριάδη. Ο Νικολαίδης ανεβαίνει στους 16 πόντους. Είναι ο μόνος με την ψηφία αριθμών πόντων και ο πρώτος σκορ προφανώς όλο τον αγώνα. 46-18 το σκορ. Ο Μπέλβας τώρα θα στοχίσει από κοντά. LA Sleepers στην επίθεση πλέον. Με τον Μεσεδάκη. Βρίσκει το Γραμματικόπουλο. Σιαμπάνης αποστάρει με το δεξί, αστοχή. Το λιμάνι μαζεύει ο Παρασκευάς Αργυριάδης. Και ο Φαν τώρα που μόλις πήγε το παιχνίδι. Γίνει ξανά στον Παρασκευά Αργυριάδη. Δεν θα βγει όμως η συνεργασία με τον Βασίλη Αργυριάδη. Τον πρόλαβαν και έκλειψαν οι γηπεδούχοι. Γραμματικόπουλος για τον Νικολαίδη. Έξω η μπάλα στον Μεσεδάκη. Πάρα πολύ ωραία η πάσα για τον Διαμάνη. Και είναι το καλάθι. 48-18 στο συν 30 οι LA Sleepers και time out. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι το παιχνίδι. Η Χουπφέλλας είναι στην επίθεση με τον Μπέλμπα. Να βρίσκει τον Βασίλη Αργυριάδη. Πάει κοντά στο καλάθι, κλείνεται, δεν τα καταφέρνει υπό την πίεση του Σιαμπάνη. Το ρίμπαν το μάτι του Νικολαίδη και έδωσε στον Μεσεδάκη. Γεωργιάδη για τον Νικολαίδη, ένα ακόμα τρίποντο, άστοχο. Το τελικό ρίμπαν είναι ο Γραμματικόπουλο. Ο Σιαμπάνη προσπαθεί, αστοχή. Νέο τελικό ρίμπαν, αλλά έχουμε τάπα από τον Βασίλη Αργυριάδη. Ο Φανκ τρέχει γρήγορα, πάσα από την πλάτη ο Μπέλβας.
Βασίλης Αγγελιάδης δεν καταφέρνει, ο Φάγκ ελεύθερος, άστοχος όμως. Το rebound από τον Γραμματικόπουλο, πόδι από τον Βασίλη Αγγελιάδη και η επίθεση για τους LA Clippers. Απομένουν τώρα 35 δευτερόλεπτα για το τέλος. Της τρίτης περίοδου οι LA Clippers είναι στην επίθεση με τον Πεσεδάκη. Το κλείνει ο Φανκ, τελικά περνάει την μπάσα στον Γραμματικόπουλο με λίγο σχολεία, τελειώνει η επίθεση. Προλάβε, όχι δεν προλάβε ο Μεσεδάκης. Έκανε ένα αέριο. Και η κουφέλα στην επίθεση ο Μπέλτας στούξε 5-4, 3, 2, 1, Νικολαίδης, μια 3, όχι. Τέλος του περίοδου 48-18 υπέρ των Έλληνες Λίπερς. Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος και τελευταία της αναμέτρησης με τους κουφέλα να είναι στην επίθεση. Ο Φανκ εδώ το σκέφτεται. Παίνει το σκριν, βγάζει την μπάλα στο πλάι. Ξανά ο Φανκ το σπίτι. Παρασκευάσα τη δουλειά της με ταμπλό, είναι εύστοχος. Πετυχαίνει το καλάθι, 9 η πόντη του. Είναι ο πρώτος που πλησιάζει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Από την ομάδα του, 48-20, μείωσε. Και τώρα η LA Clippers στην επίδεση. Γραμματικόπουλος. Ο Σιαμπάνης αστοχή. Μάχη για το rebound τελικά ο Παρασκευάς Αργυριάδης. Είναι αυτός που τα κατάφερε. Ο Νάσης τώρα κάνει ωραία κίνηση. Ρολάρι. Ευστοχή. Φτάνει στους 5 πόντους. 48-22 μείωσαν οι Clippers. Η κουφέλα, συγγνώμη. Το τρίποντο είναι άστοχο, ειδικό ήταν ο Κατσαρό όμως. Μάχη εκεί, διεκδίκηση στη rebound. Η κατοχή είναι για τους κουφέλας, με τον Φαν τώρα στην επίδεση. Νάσης. Πέρασε ο Δαμόπουλος για τον Παρασκευά Αργυριάδη, λάθος του από τον Μεσεδάκη και τον Φάουλ. Φάουλ κερδισμένο για τους LA Clippers. Πάλι να το απέξω για τους LA Clippers. Και τώρα ο Γραμματικόπουλος στην επίθεση. Έχουμε το σούτ τριών πόντων, είναι εύστοχο από τον Μεσεδάκη, που γίνεται ο δεύτερος παίκτης του αγώνα που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Έχει 11 αυτή τη στιγμή. 51-22 μείωσαν οι... Τι λέω, όχι μείωσαν, άφησαν διαφορά οι Clippers. Άστοχησαν να έχει ο Κουφέλας. Προσπάθεια εδώ ένα ακόμα καλάθι. Το παίκτη με το νούμερο 9, ο Ραφτογιάννης. Φτάνει και αυτός στους 11 πόντους. 53-22. Η διαφορά ξεπέρασε και τους 30 πόντους πλέον. Μέχρι μέσα ο Ζαχαρίας, το καλάθι για τους κουφέλας, το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι, 53-24. Μπάλα. Έχουμε το τρίπο δυνάστο από το Γραμματικόπουλο. Η κατοχή για τους κουφέλας πλέον. Και ο Φανκ στην επίθεση.
τώρα ο Φάνκ είναι ελεύθερος, το σκέφτεται, προσποιείται. Αυτό έχει share ball τελικά. Πήρα το rebound της δεύτερης. Clippers και μέχρι τέλος. Πάει μέχρι μέσα όλο το διάδρομο. Ο Ραφτογιάννης, 13 πόντι του, 55-24. Ο Κουπφέλλας είναι στην επίθεση, ο Φανκ τον παρασκευάρι γυριάζει. Ο Δαμόπουλος βρήκε τον Φανκ, πέρασε για τον Κελέτσι, κάνει το hook, ωραία προσπάθεια. Και το καλάθι, 6 πόντι του, 55-26. Οι Έλλη Σλίπερς είναι στην επίθεση. Μακρινό πολύ το τρίποντο, άστοχο από τον Μεσεζάκη. Μάζεψε ο Φαν, τρέχει για τον Κουπέλλας. Παίρνει ξανά την μπάλα εδώ, βρίσκει τον Κελέτσι. Θα πάρει το σούτ 3 πόντων, είναι εύστοχο. Κάνει στους 9 πόντους, 55-29, μείωσαν οι Κουπέλλας. Και τώρα οι Έλλες Τίπερς στην επίθεση. Βλέψουμε από τον Παρασκευάρη Γυριάδη. Δεν πέρασε η πάσα του Γραμματικόπουλου. Η Κουπέλλας είναι στην επίθεση. Ο Κελέτσης για τον Φανγκ. Τώρα η μπάλα φτάνει στον Δαμόπουλο που θα πάρει το τρίποντο και θα ευθοκίσει. Να αποβλέψουμε λίγο ρυθμό εδώ η Κουπέλλας. 55-32 μήνυσαν και time out. Ξεκίνημα και πάλι στο παιχνίδι μετά από το time out. Έχουμε πίσω με το 5 λεπτό της αναμέτρησης. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι σχετικά με το πώς θα πάει το παιχνίδι. Οι Έλλη Σλίπερς θα πρέπει να σημαίνουν πράγματα και θέματα για να χάσουν την νίκη. Παρ' όλα αυτά, οι Κουπέλλας κάνουν μια προσπάθεια να μειώσουν τουλάχιστον διαφορά. Κερδίζει εδώ και φάουλο και λέξεις. Η επαναφορά έγινε. Ο Μπέλμπας θα βρει τον Παρασκευάρη Γυριάδη. Ο Φανκ ξανά στον Παρασκευάρη Γυριάδη που γυρίζει από εκεί. Το rebound είναι από τον Κυπαράκη. Μετά η μπαλά έξω. Γραμματικόπουλος μέχρι μέσα. Αυτό εκεί ο Φανκ μπορεί να είναι ο πιο μικροσκοπικός, θα λέγαμε, ο πιο μικρόσωμος, το πούμε. Από τους παίκτες, αλλά μάζευσε εκεί ανάμεσα στους φιλούς στο rebound. Παλικαρίσια θα λέει κανείς. Εδώ ο Μπέλμπας στην επίθεση για τους Κουπέλλας. Ο Φανκ κάνει το step back, αστόχησε. Πήρε το rebound ο Ραφτόλκο, ο Τζαβελάκης. Ελεύθερος εκεί παράκης, εκεί παίρνει το mid-range, αστόχησε. Γραμματικόπουλος, πήρε το δικό rebound, ο Κατσαρός. Μάλλον από υπερβολική σιγουριά έχασε αυτό το καλάθι. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Έχασε την τελευταία θέση. Αλλά την άφησε πολύ άσχημα την μπάλα. Τον Κυπαράκης εδώ βρίσκει τον Γεωργιάδη που αφήσει στο τρίποντο. Ο Φανκ εδώ προσποιείται. Ξανά ο Φανκ. Παρασκευάς Αργυριάδης. Ο Φανκ θα πάρει το σωστό τη γωνία. Χαμηλό. Δεν τα καταφέρνει. Και Έλλη Σλίπερς με τον Τζαβελάκη. Δίνει στον Κυπαράκη. Αυτός για αυτό το κομματικό μας δεν είναι στον Κατσαρό. Βλέψουμε αυτό το μεγάλο έτσι. Ωστόσο χάνει την μπάλα. Του φύγει από τα χέρια. Η κατοχή είναι ξανά για τους LA Clippers. Ποτέ που να μπούμε στο τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Ο Γιπαράκης βγάζει έξω. Βλέψουμε το Φανκ όμως. Μέσα στην μπάλα ο Τζαβελάκης. Φανκ μέχρι μέσα. Δεν τα καταφέρνει. Μπάλα θα κάνει και φάουλ μάλιστα πάνω στον Γραμματικόπουλο και σκέψει αυτή την ομορφιά. Αλλαγή μάλιστα βγαίνει ο Γραμματικόπουλος και του ο Νικολαίδης. Παναφορά απ' έξω την κάνει ο Γιπαράκης για τον Τζαβελάκη και ο Νικολαίδης θα πάρει τελικά το τρίποντο. Θα το αρχίσει ο Τζαβελάκης, όμως έχουμε μικρικό λοιπόν και καλάθι το οποίο θα το πετύχει ο Γεωργιάδης. Φτάνει στους 8 πόντους, 57-32 το σκορ.
absent ya por los ustedes. Y el equipo. Ahora que va a salir ya, se opera sobre la espacio. Y aquí ha dado Telio Badengalo. Y Urbano Cacharos, Egos Tavelaki, Yuriyaz, Vicente Nicolaidi, Tavelaki Celestero. Ξανά στον Νικολαίδη, θα πάρει το σούτ των πόντων, είναι εύστοχο. Ο Νικολαίδης ήταν στους 19 πόντους, ήταν το 60-32 και είναι το 5ο εύστοχο την εποχή του Νικολαίδη στο Πασίδη. Είναι πολύ καυτό από την περιφέρεια ειδικά. Εδώ θα έχουμε το άστοχο δίποντο από τον Ζαχαρία. Και Νικολαίδης, κάνει πάσα στον Κυπαράκη. Είχαμε τη φλέξον όμως και κρατάνε την κατοχή οι γηπεδούχοι. Ο Κυπαράκης κλείνει στον Νικολαίδη. Έκανε το ποστάσμα αλλά δεν έφτασε καθόλου καλά. Ο Γεργιάδης κλείστηκε. Ο Φανκ τώρα έχει την μπάλα για τους Κουσπέλλας. Πιέζει τον Κυπαράκη, κρατάει ο Φανκ. Ο Κελέτσης είναι τελείως ελεύθερος. Θα πάρει το σούτ τριών πόντων, είναι άστοχος. Μάχια το rebound, την μπάλα πάει στα χέρια του Γιπαράκη. Πάσα αθλιασμού, το Κεβελάκης κρατάει εκεί. Βρίσκει τον Νικολαίδη, θα πάρει και αυτό το τρίποντο. Όχι αυτή τη φορά. Το rebound είναι από την Ζαχαρία. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Μέχρι μέσα και κεντρισμένο φάουλ. Ο Ζαχαρίας έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Είναι άστοχη η πρώτη από τον Ζαχαρία. Η δεύτερη όμως είναι μέσα, τρεις η πόντη του. Μείωσε σε 60-33. Και ο Κατσαρός τώρα έχει την μπάλα. Είναι στον Νικολαίδη, στο πλάι. Κατσαρός θα πάρει το τρίποντο. Έξω. Το rebound. Και λέει στον πυριακό του Κουφέλλας. Μέχρι μέσα το lay-up από τον Μπέλμπα είναι άστοχο. Μάζεψε ο Γιπαράκης. Είναι επίδεση τώρα οι γηπεδούχοι. Νικολαίδης. Ο Νικολαίδης από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει την μπάλα. Θα τελειώσει το παιχνίδι. 60-33 θα είναι το τελικό σκορ υπέρ των LA Clippers, οι οποίοι φτάνουν στο 3 τετραπλό, βελτιώνουν το ρεκόρ τους. Οι Κουφέλλας πέφτουν στο 0-7. Τέλος αναμέτρησης. Αυτά από εμάς. Καλό σας βράδυ.